Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά των Supermarket Fantomas. Fantomas εξαφανίζουν τις τιμές. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο 7 Arts και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια» με τον Γιώργο Στρούλη, Γιώργο Γιολδάση και τον Αρχιμίδη. Πρέπει να σας πω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα έχουμε λάβει χιλιάδες, μη σας πω εκατοντάδες μηνύματα. Δηλαδή τέτοια πράγματα δεν το περίμενα και ευχαριστώ όλες και όλους προσωπικά. Προσωπικά όσο γίνεται όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα τα αυτά πρέπει να τονίσω ότι τα μηνύματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι αυτή που μου λένε ότι με τον καφέ στο πλάνο τους θυμίζω το Βασίλη Λεβέντη. Φυσικά εγώ θα το πάρω ως κοπλιμέντο γιατί όπως και να το κάνουμε 7.000 το μήνα για 4 χρόνια δεν κακοπέφτουν σε κανέναν. Εκτός ίσως από αυτούς που βγάζουν 7.000 την ημέρα. Το δεύτερο είναι ότι τους άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Αρχιμίδης. Μα πάρα πολύ. Να σκεφτείτε, λέει ας πούμε, ο Ζαφύρης από τα κάτω σε πόλια. Ο Αρχιμίδης ήταν λιτός και περιεκτικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζαφύρη, μας υποχρέωσες. Τέλος πάντων, δεν παρεξηγούμε όμως, γιατί στην ομάδα δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει μόνον εμείς. Άλλωστε, ο Αρχιμίδης κάνει και μια πολύ σοβαρή εργασία. Πετάει. Όχι όπως ο Γάιδαρος, πετάει κανονικά. Κάνει βόλτες στην ατέλειωτη και ατέρμονη πόλη, για να γίνω και λίγο ποιητικός, και βλέπει τι γίνεται. Ένα από αυτά που γίνεται λοιπόν, είναι ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλά καφέ. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, να πω την αλήθεια, μου το είπε το πτηνό. Κάθε δύο βήματα και ένα καινούριο καφέ. Ακόμα και όταν κλείνουν καφέ, στη θέση τους ανοίγουν καφέ. Εντάξει, είμαστε Coffee Nation, ποτέ δεν το αρνηθήκαμε. Και η σχέση μας με άλλα ειδήποτα όπως το τσάι δεν είναι και τόσο καλή. Όμως το πράγμα έχει παραγίνει. Και θα μου πείτε, είναι κακό να βρίσκεις μία κούπα καφέ? Όχι βέβαια. Απλά μπερδεύεσαι. Δεν μπορείς. Θες να πας να τα δεις όλα, να τα δοκιμάσεις και δεν προλαβαίνεις. Πηγαίνεις όπου μπορείς. Να, για παράδειγμα τις προάλλες, βρήκα ένα πολύ ωραίο καφέ, σύσταση του μικρού από εδώ. Πάω, κάθομαι. Λίγο τσιμπημένες οι τιμές, γι' αυτό δεν σας λέω που είναι, γιατί θέλετε, ξέρω και πιο χαμηλές τιμές εσείς οι δικοί μου. Και περιμένω να σερβιριστώ. Έρχεται λοιπόν ένας τυπάκος, ένα παλικάρι, ντυμένο στα μαύρα σαν τον Batman, με μουσι, τατουάζ και μαλλί με έχει λείψει αγελάδα. Μου πετάει ένα κατάλογο στη μούρη, τον παίρνω εγώ, τον ανοίγω, αν και λίγο πολύ ξέρω τι θέλω να παραγγείλω κάθε φορά. Διαλέγω λοιπόν ένα καφέ, του κάνω νόημα να έρθει. Έρχεται. Του λέω, θα ήθελα αυτό τον καφέ. Α, όχι, μου λέει, δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος. Λέω, ποιος άλλος? Λέει, είναι άλλος ο σερβιτόρος που σας πήρε την παραγγελία, όχι εγώ. Τον κοιτάζω. Εγώ ίδιο τον ίδιο με τον προηγούμενο. Του τον πάει κιόλας, ρε παιδιά, όλοι οι ίδιοι είσαστε εδώ πέρα. Ευτυχώς δεν παρεξηγήθηκε, καλό παιδί. Και ναι, τι να κάνουμε. Ζούμε στην εποχή του χιπστερισμού. Ο χιπστερισμός είναι κατά το βανδαλισμός. Όπου η πλειοψηφία των ανδρών αφήνουν μουσι, περιποιημένο, αφήνουν μαλλί περιποιημένο, ντύνονται στα μαύρα και έχουν πολλά τατουάζ. Ο χιπστερισμός λοιπόν πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένα εξαιρετικό κόλπο marketing. Ίσως το καλύτερο κόλπο που έχω δει, όχι μόνο εγώ αλλά γενικά, τα τελευταία χρόνια. Σκεφτείτε ότι χωρίς αυτόν θα είχαν κλείσει πρώτα απ' όλα όλα τα μπαρμπέρικα. Όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ενώ τώρα πηγαίνει ο άλλος και λέει, θέλω να περιποιηθεί στο μουσι. Βγάζουν εκεί πέρα τις τσατσάρες, βγάζουν τις βούρτσες, βγάζουν τις κλωστές, βγάζουν τις κρέμες τις ειδικές για το μουσι. Να υπάρχουν ειδικές κρέμες για το μουσι, αν δεν το ξέρετε. Και τέλος πάντων, οι άνθρωποι κάνουν δουλειά. Αυτό το βρίσκω καλό. Και το βρίσκω καλό γιατί, βρε αδερφέ, γιατί να κλείσει ένας ολόκληρος κλάδος. Και στο κάτω-κάτω, το μουσι, έστω και αν το καλοσκεφτείτε, δεν είναι και τόσο κολακευτικό, γιατί σου λέει ο άλλος, είσαι ωραίος με το μουσι. Τι σημαίνει? Ότι κρύβεις τη φάτσα σου, γι' αυτό είσαι ωραίος.
δίνει μία αρχοντιά, δίνει ένα κύρος, δίνει μία σοβαρότητα στον άντρα. Όχι ότι δεν δημιουργεί και διάφορα προβλήματα, δευτερεύοντα και τυπικά. Όπως για παράδειγμα, το μούσι σε συνδυασμό με τα μαύρα κάνει όλους τους χίπστερ να μοιάζουν με παπάδες. Τους βλέπουν οι γιαγιάδες στον δρόμο, τους παίρνουν από πίσω να τους φιλήσουν το χέρι. Άντε να πείσεις τώρα τη γιαγιά ότι δεν είναι ο Πάτερ Ιγνάτιος, για παράδειγμα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων είναι όσον αφορά τον νόμο και την τάξη. Και τι εννοώ. Σκεφτείτε για παράδειγμα να παρακολουθήσει κάποιος, να είναι μάρτυρας πιο σωστά, σε μία ληστεία. Θα πάει στην αστυνομία ως συνειδητός και νομοταγής πολίτης να την καταγγείλει. Θα κάτσουν λοιπόν εκεί γύρω-γύρω οι διάφοροι και θα του πούνε «δώσε μας μία περιγραφή, ποιος ήταν ο ληστής». Και θα γυρίσει και θα πει «ήταν ένας άντρας με μούσι και τατουάζ». Σόπα! Μόλις ενοχοποίησε στα 2/3 του αντρικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Εντάξει, τι να κάνει αυτός, θα σκεφτεί λίγο περισσότερο. Θα σκεφτεί, έμπνευση. Είχανε τατουάζ, αλλά τι τατουάζ. Ναι, εδώ κάπως το περιορίζουμε λιγάκι, αν και όλοι κάνουν κάτι τριαντάφυλλα, κάτι δελφίνια και εκείνα τα ιδεογράμματα που νομίζουν ότι λένε δύναμη στα κινέζικα ενώ γράφουν σούπα πάπιας. Αρχίζει λοιπόν, περιγράφει. Εδώ πάντως, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι 9 στις 10 φορές θα συλλαμβάνουν τον Άκη Πετρετζίκη. Και αυτό γιατί είδατε. Είναι μόδα τα τατουάζ. Ιδιαίτερα στους σεφ. Όπου και να πάτε, οι σεφ έχουν επάνω τους περισσότερο μελάνι από ότι έχουν οι σουπιές με το σπανάκι που σερβίρουν. Εδώ βέβαια, σουπιές με σπανάκι τις λέγαμε παλιά. Άλλο ένα πράγμα που συμβαίνει και έχουμε παρατηρήσει ο Αρχιμίδης και εγώ, είναι ότι αλλάζουν οι ονομασίες των πιάτων. Πηγαίνεις λοιπόν σε ένα ρεστοράν από τα επωνομαζόμενα καλά, δηλαδή όχι κοκορέτσι σπλινάντερο και δύο καρτούτσα με απ' όλα, και σου φέρνουν πρώτα απ' όλα εκείνο το τεράστιο πιάτο με το δείγμα φαγητού. Δείγμα νομίζω ότι είναι εσύ. Δηλαδή τρως λίγο, λες ωραίο είναι, φέρτε μου το κανονικό γεύμα. Λέει, κύριε, αυτό είναι το κανονικό γεύμα. Εντάξει, το προσπερνάμε, γιατί σε μερικά μέρη δεν πηγαίνουμε για το φαγητό, πηγαίνουμε για την εμπειρία. Το θέμα είναι ότι πριν σου φέρουν λοιπόν αυτό το δείγμα slash γεύμα, σου φέρνουν ένα μενού να διαλέξεις. Τι να διαλέξεις που νομίζω ότι διαβάζεις σανσκριτικά εκεί μέσα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ρε παιδιά, λες, τι ήρθα να φάω εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, και αρχίζουν να σου εξηγούνε. Χάντρες του αγρού, τα ρεβίθια. Λες, ρε παιδιά, δεν φυτρώνουν σε αγρούς τα ρεβίθια, άμα ξέρεις και λίγο, ας πούμε, από βοτανολογία. Αδιάφορο. Μοιάζουν με χάντρες. Εντάξει. Τις σουπιές με σπανάκι. Mare nostrum ink delicacy. Και ο Ιούλιος Κέσαρας να είσαι εκεί πέρα, δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Και άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε τι κάνεις, διαλέγεις την τύχη. Κλείνεις τα μάτια και όπου κάτσε το δάχτυλο και ό,τι σου φέρουν. Εντάξει. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω, πρέπει να ομολογήσω όμως, γιατί η ονοματοδοσία, ο τρόπος που περιγράφεις ένα πράγμα, προσθέτει. Κακά τα ψέματα. Άλλο να πας και να φας, για παράδειγμα, τι να πω, αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, και άλλο να πας και να φας, πώς θα το λέγανε αυτό το αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, έτσι και να ακούγεται πιο profound. Κάτι σε στυλ μέρος ερυφίου, όχι ερύφι είναι το κατσίκι, μέρος αμνού, σιγομαγειρεμένο, με σφένδαμο και κάρδαμο. Δεν ξέρω που θα βρουν σφένδαμο, αλλά τέλος πάντων, αφού έχουμε σιρόπι σφενδάμου, κάπου θα έχουμε και τα φύλλα, με συγχωρείτε, και το σαρδάμ. Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο στα εστιατόρια. Σκεφτείτε το λίγο καλά. Πώς λες κάτι για να γίνεις πιο αξιοπρεπής, για να γίνεις πιο αξιομνημόνευτος. Κάποτε πολύ παλιά, εγώ δούλευα σε μια αποθήκη, κουβάλιμα. Παλιές καλές προλεταριακές εποχές. Δεν έλεγα λοιπόν ότι δουλεύω στην αποθήκη. Έλεγα ότι δουλεύω στο τμήμα διακίνησης εμπορευμάτων. Και μου λέγανε, καλά, τι κάνεις εκεί? Και απαντούσα, όλα από τα χέρια μου περνάνε. Πολύ καλύτερα. Αλλά και τα ονόματα τα ίδια έχουν σημασία. Για παράδειγμα, Νοστράδαμος. Οι προφητείες του Νοστράδαμου, ή Νοστραδάμου, δεν ξέρω πώς κλείνεται αυτό. Το ακούς και ανατριχιάζεις αμέσως, τσουτσούριασες. Διαβάζεις μέσα λοιπόν εκεί πέρα, περιμένεις το τέλος του κόσμου, τι θα γίνει με το 666 και το 777,
σε πιάνει ένα σύγκριο. Τώρα σκεφτείτε. Οι προφητείες του Βαγγέλη. Σαν ένθετο του ριζοσπάστη είναι αυτό το πράγμα. Δεν σας κάνει αυτό. Άλλο παράδειγμα. Ο Τζέγκινς Χάν αρχικά λεγότανε Τεμουτζίν. Προσέξτε αυτό. Έρχεται ο Τζέγκινς Χάν, έρχεται να πατήσει την πόλη, θα μας σφάξει όλους, θα πάρει τις γυναίκες. Ένας πανικός, τρέχει πάνω κάτω ο κόσμος, αρχίζει, δεν μπορεί να σταθεί. Προσεύχονται στους θεούς τους, μπαίνουν τα λόγα τα μέσα, φεύγουν τα γουρούνια. Τώρα, έρχεται ο Τεμουτζίν, άσε μας να φιλαράκι πρωί πρωί με τα μάγκα σου. Είναι κόλπα marketing αυτά, είναι κόλπα management. Σκεφτείτε μόνον πόσες φορές έπρεπε να ακούσουμε ή να πει κάποιος πιο σωστά το Σάκης, ώστε να το συνδέσουμε με το Ρουβάς. Σε άλλες γλώσσες, επίσης, υπάρχουν αντίστοιχα κόλπα. Θέλεις να γίνεις αρεστός. Θέλεις ο κόσμος να σε συμπαθήσει. Θα μιλήσεις ιταλικά. Γιατί είναι σαν να τραγουδάνε και να σε βρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνει, σου αρέσει. Θέλεις να γίνεις ερωτικός, θα μιλήσεις γαλλικά. Μπορείς να λες ότι περνάει το σκουπιδιάρικο να αδειάσουμε μιλάμε τους κάδους και να χιλιώσει τώρα η άλλη στα πόδια σου μπροστά εκεί αληφή. Θέλεις να γίνεις σοβαρός. Εδώ είναι τα ελληνικά, γιατί λες για παράδειγμα οξυναγγέλης λακεδαιμονής και καθόνται όλοι προσοχοί και σε κοιτάνε. Λες, κάτι λέει αυτό σοβαρό. Θες να γίνεις τυπικός, λατινικά. Dum spiro spero. Alla jacta est. Και όλα τα υπόλοιπα λατινικά που ξέρω από τον Αστερίξ. Υπάρχουν όμως και γλώσσες που δεν βοηθάνε. Και ποια είναι η πιο χαρακτηριστική από όλες? Τα γερμανικά. Lebensmigen Schafter, σου λέει ο άλλος. Παραδίνομαι, του λες. Και είναι το μανάδικο. Όπως και να έχει όμως, αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Και μερικές φορές μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και υπέρ μας. Με την έννοια ότι κάποιες φορές θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Θέλουμε να μπορέσουμε να επιβληθούμε στους άλλους. Κάποιες άλλες να είμαστε ηλαροί, οπότε παίζουμε κατά συνείδηση και... Συγγνώμη, τι έγινε? Ο Αρχιμίδης μου λέει ότι ξεφεύγω, οπότε σταματάω εδώ, γιατί πρέπει να πάω και στο επόμενο θέμα. Το οποίο επόμενο θέμα είναι το Halloween. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι το Halloween έχει περάσει εδώ και 2 εβδομάδες. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Όμως μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, μέχρι να γίνει επίσημη εορτή και ακόμη καλύτερα επίσημη αργία, και το καταθέτω αυτό στον Υπουργό, το εορτάζουμε ή πιο σωστά το ακολουθούμε, γιατί δεν το εορτάζουμε, θα σας εξηγήσω παρακάτω, εκεί γύρω στις 31 Δεκάτου. Το Halloween λοιπόν, πρέπει να βρούμε και μια ελληνική ονομασία γι' αυτό, διότι είναι ουσιαστικά η εορτή πριν από τη νύχτα των Αγίων Πάντων. Όχι των δικών μας Αγίων Πάντων, των άλλων, των Απέκηδων, ξέρετε. Έχει παρισφρήσει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία, πολύ δυνατά, πολύ έντονα και χωρίς να το περιμένουν πολύ. Ήτανε κάπως μουλοχτά και κάποια στιγμή μπαμ, έσκασε. Αυτό λοιπόν έχει φέρει αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε, ως λαός δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι με τη μία. Ιδιαίτερα κάτι που είναι, και εδώ θέλω να το τονίσω, ξενόφερτο. Σε αντίθεση βεβαίως με άλλα ξενόφερτα έθιμα, όπως είναι ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου με σοκολατάκια και το να σταματάμε σε κόκκινα φαναριά. Πηγαίνουμε λοιπόν προς το Halloween εμείς, κανονικά σαν έθνος, κάθε χρόνο πλέον, μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Σε εμάς, μας αρέσει. Σε μερικούς ναι. Στους περισσότερους, όχι. Και γιατί, διερωτάται κάποιος. Κανονικά, εδώ θα έπρεπε να μπουν κάποια σοβαρά επιχειρήματα όπως... Έχει να κάνει με μαγεία. Είναι ένα θανατολαγνικό έθιμο. Δεν μου αρέσουν οι κολοκύθες. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σχέση έχει αυτό το συγκεκριμένο έθιμο, γιορτή ή όπως θέλεις πες το, με την ελληνική σλας χριστιανική κουλτούρα της χώρας. Όχι. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων? Μήπως το έχεις και στο χωριό σου? Αυτό με το χωριό είναι το μεταξύ. Πάει παντού, από τον καπουτσίνο μέχρι τη μοριακή βιολογία. Δεν ξέρω ποιο χωριό τα έχει όλα αυτά και έχει το δικαίωμα να μιλάει. Εδώ υπάρχει και σχετικό ανέκδοτο, όπου πάει ένα παιδί κάπου και παραγγείλει έναν εσπρέσο. Και του λέει ο άλλος, είχες και στο χωριό σου εσπρέσο? Λέει, είχα και στο χωριό μου εσπρέσο. Άωστε, ήξερες και στο χωριό σου ήταν εσπρέσο? Και του λέει ο άλλος, όχι μόνο αυτό, αλλά το χωριό μου λέγεται και εσπρεσοχώρι. Τελείωσε η συζήτηση. Εδώ λοιπόν θέλω να καταθέσω τη δική μου άποψη. Κάτι που είμαι σίγουρος ότι δεν έχει σκεφτεί καμία και κανείς από εσάς. Ότι στο χωριό μας είχαμε Halloween. Φυσικά δεν το είχαμε με τη μορφή που αντιμετωπίζεται ή εμφανίζεται ή τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, έχει εντρυφήσει ο κόσμος ότι πρέπει ή μάλλον πρέπει να είναι. Το είχαμε φέρει στα δικά μας μέτρα. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα, ό,τι και να γίνεται, γίνεται με τα δικά μας μέτρα και με το δικό μας τρόπο. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι οι Κινέζοι, όταν πρωτοήλθανε στην Ελλάδα, δουλεύανε 24 ώρες το 24ωρο. Σερή, δεν κλείνανε ποτέ. Τώρα δουλεύουν λιγότερο από δημοσίους υπαλλήλους. Έρχονται οι άλλοι Κινέζοι απ' έξω, τους βλέπουν και δεν τους αναγνωρίζουν. Έτσι λοιπόν και με το Halloween. Πάρτε ένα τυπικό ελληνικό χωριό, κυρίως στις δεκαετίες 80-90. Γιατί μετά από το 2000 τα πράγματα έχουν αλλάξει για όλο τον κόσμο και για εμάς. Θα αναλύσουμε από τα μέρη τα οποία αποτελούν ένα Halloween ή τα μέρη πιο σωστά που μαζεύονται για να δημιουργήσουν ένα Halloween και θα δείτε ότι τα είχαμε και εμείς. Σκιαχτικές, τρομακτικές στολές. Οποιοςδήποτε έχει μία μικρή αίσθηση του γούστου, τα σακάκια που φορούσαν φτιαγμένα από το κάλυμα του καναπέ και τα παπούτσια από τα πετσαρία αυτοκινήτου ήταν αρκετά να τον τρομάξουν. Άλλο, κολοκύθες. Ναι, τώρα πείτε μου ότι δεν είχατε κολοκύθες στο χωριό σας. Πείτε μου ότι δεν τα ξέρετε όλα εσείς αυτά και τρώγατε χαβιάρι μια ζωή μαζί με σαμπάνια και μάλιστα ροζ. Γιατί τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Βέβαια, εμείς τις κολοκύθες τις είχαμε όχι για διακόσμηση, να φτιάχνουμε πίτες. Και να τρώμε και τον κολοκυθόσπορο όταν βλέπαμε τον υπότη της ασφάλτου ή το θάνατο του Τιμόθεου Κόνστα. Θεϊκές σειρές. Άλλο. Μάγισσες και διάφορα τέτοια πράγματα. Χαμός. Χαμός. Ιδιαίτερα φλιτζανούδες. Αυτές που διαβάζουν το φλιτζάνι. Ξέρετε, μεγάλη πόρτα θα περάσεις, μεγάλο δρόμο θα διαβείς, σε σκέφτεται κάποιος από α, β, γ, δ, ε ή ω. Πανικός. Είχαμε αυτές. Αλλά βέβαια είχαμε και τις άλλες που φτιάχνανε τα βοτάνια, τα φίλτρα, κυρίως τα ερωτικά φίλτρα. Το ότι άλλος ήταν κακομύρης για παράδειγμα και δεν μπορούσε να αρθρώσει δύο λέξεις δεν είχε καμία σημασία. Το ότι άλλος ήταν τεμπέλης και μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι είχε πιάσει το άλλο αράχνες του Halloween, ούτε αυτό είχε σημασία. Θα έπαιρνε το φίλτρο και θα κατακτούσε την οποιαδήποτε ή τον οποιοδήποτε. Ναι. Εδώ υπάρχει και υποκατηγορία εντωμεταξύ. Τα φίλτρα που ξυπνάνε τον ερωτικό πόθο. Το λέω έτσι γιατί είπαμε είμαστε prime time zone. Ναι. Είχε κοπανίσει ο άλλος δύο μπουκάλια τσίπουρο στο καφενείο πριν πάει σπίτι. Ο ερωτικός πόθος θα ξυπνούσε με τη μία. Τι να σας πω. Τέλος πάντων. Οι επικλήσεις, γιατί το Halloween ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να ασχολείται ή να εορτάζει. Ας χρησιμοποιήσουμε τη λέξη. Όλα αυτά τα δαιμόνια, τα τριβόλια, τα κακά πνεύματα, προσπαθεί να τα εξορκίσει, να τα φέρει ανάλογα από ποια μεριά είναι ο καθένας, υπήρχαν και στο χωριό. Γιατί εντάξει, σατανιστές δεν ήμασταν, κανείς από εμάς. Αλλά δύο-τρεις χωριανούς στο γέρο διάολο κάθε μέρα τους στέλναμε. Και last but not least, τα γλυκά. Ξέρετε, πηγαίνουν τα παιδάκια με κάτι καλαθάκια εκεί πέρα και τους δίνουν γλυκά. Γατάκια.
Τολμάς να μπεις σε ελληνικό σπίτι χωρίς να σου πετάξουν ένα νερατζάκι στα μούτρα? Όχι βέβαια. Εδώ παρεμπιπτόντως είχαμε και μία άλλη βερσιόν που είναι πιο κοντά σε αυτό, αλλά στις απόκριες, την οποία ονομάζαμε αποκριάτικη περατζάδα. Αυτό όμως θα το πούμε πιο κοντά στις δικές μας απόκριες, οι οποίες δεν έχουν τόσο σχέση, μάλλον καμία σχέση, με τα μαύρα και τα άραχνα και πηγαίνουν πιο πολύ σε πιο χαρούμενα πράγματα. Και πάλι λέω χαρούμενα για να μην πω τίποτε άλλο. Το μόνο που δεν είχαμε στο χωριό τώρα που το σκέφτομαι, γιατί μπορεί πλέον να υπάρχει, ήταν εκείνα τα κοριτσάκια αντιμένα ή πιο σωστά αγδημένα σε σεξι αποδόσεις διαφόρων απλών και καθημερινών επαγγελμάτων. Για παράδειγμα, εισπράκτορας εισιτηρίων στο τοπικό κτέλ ή εκπρόσωπος της κλαδικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ της περιοχής. Με ειδοποιούν όμως από το κοντρόλ, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει να κάνει μία παρέμβαση. Εκστασιασμένος από την επιτυχία της εκπομπής και το πόσο μεγάλη διάχυση έχει στην ελληνική κοινωνία, θέλει να μεταφέρει μέσω αυτής ένα μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Θυμάστε όλοι καλά ότι πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε ένα μεγάλο debate και μια μεγάλη αντιπαράθεση για το αν πρέπει να γράφονται σε διάφορα επίσημα έγγραφα, όπως είναι τα απολυτήρια, προσωπικά στοιχεία και θρησκευτικές πεπιθήσεις. Θέλει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να διαβεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι δεν θα αναγράφονται τα κιλά. Εδώ θέλω να κάνω κι εγώ μια πρόταση. Αυτό που δεν πρέπει να αναγράφεται πουθενά είναι η ηλικία. Γιατί κατά ψέματα είναι ένα θέμα που πονάει πολύ. Και όχι μόνο μεταφορικά. Μερικές φορές και κυριολεκτικά, άμα κάνεις λάθος στην ηλικία μιας γυναίκας. Οπότε η πρότασή μου είναι η εξής. Μέχρι τα 18, που δεν έχουμε πρόβλημα, είναι μια επίσημη ηλικία άλλωστε στην οποία εμείς οι Έλληνες πολίτες ενηλικιωνόμαστε, εκτός για τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας που μέχρι τα 35 είμαστε παιδιά, θα γράφουμε κανονικά την ηλικία μας. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν μόνο υποχρεωτικά δύο κατηγορίες, δύο επιλογές και θα διαλέγουμε μία από τις δύο. Θα αντικαταστήσουμε την ηλικία με τη λέξη level ή αν προτιμάτε πίστα. Θα λέμε για παράδειγμα, είμαι στην πίστα 35. Τρέχα γύρευε. Και οι άλλοι, ότι όταν κάποιος μας ρωτάει πόσο χρονών είσαι, η απάντηση θα είναι δεν θα είμαι. Αυτά λοιπόν, σκεφτείτε τα αγαπητοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, μεταφέρετε τα πιο επάνω και κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Η ηλικία είναι ένα από εκείνα τα θέματα που πραγματικά θίγουν τους ανθρώπους πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Ευτυχώς όμως και εδώ, στη σημερινή κοινωνία, υπάρχουν πλέον τρεις ηλικίες για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο το κουμάντο μας. Η μία είναι η χρονολογική, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, δεν συνεχίζω. Η άλλη είναι η βιολογική, αυτό που λέμε αισθάνομαι παιδί, ανεξαρτήτου των περιστροφών της γης γύρω από τον ήλιο που έχουμε περάσει σε αυτόν τον πλανήτη. Και η τρίτη είναι η σοσιαλμιντική. Παραδόξως, καμία από αυτές τις τρεις ηλικίες δεν συμφωνεί με τις άλλες δύο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε και στο μέλλον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς πρώτα απ' όλα είναι... Ναι, Αρχιμίδη, ναι, τι θέλεις, τι λες, μάλιστα. Ο Αρχιμίδης λοιπόν, και πάλι με διακόπτει γιατί λέω ότι πλατιάζω, και θέλει να με ενημερώσει ότι ανάμεσα στα πολλά μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει σήμερα, είναι και ένα ποίημα ενός θεατή / ακροατή της εκπομπής. Μου λέει λοιπόν ότι μας έστειλε ένα ποίημα ένας ακροατής με το ψευδώνυμο Lord Byron, πρωτότυπο. Η εκπομπή λοιπόν, ως μεκίνας των τεχνών και στηρίζοντας κάθε τι καλό που προάγει πολιτισμό και διάγει βίο ηθικό, θα διαβάσει το ποίημα. Έχει ήδη εκτυπωθεί γιατί έχουμε τεχνολογίες, εσείς δεν τη βλέπετε, είναι εδώ κρυμμένη παντού εν τω μεταξύ. Υπάρχουν τελευταία μοντέλα που μας έχουν στείλει από την Ιαπωνία, ο Χιροχίτο ο ίδιος. Έχει έρθει η Άγγελα Μέρκελ, έχει δώσει, μιλάμε στη Volkswagen εντολή, να στείλει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τα μεγαλύτερα μυαλά δουλεύουν για μας, το MIT ολόκληρο αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τους δορυφόρους και διαβάζω το ποίημα. Είναι δε γραμμένο σε στίχο ιαμβικό 15 σύλλαβο. Αυτή είναι η εισαγωγή.
Ήταν μια κόρη όμορφη. Ήταν μια κόρη αφράτη. Την ήξερε όλος ο Ντουνιάς. Την έλεγαν Χιονάτη. Είχε πατέρα τσέλιγκα με πρόβατα κοπάδια και 7-8 αυθαίρετα χωμένα σε λαγκάδια. Αλλά τη χτύπησε σκληρά η σάπια κοινωνία, σαν να ήταν ο Ξανθόπουλος ελληνική ταινία. Πέθανε η μανούλα της. Παντρεύτηκε ο πατέρας, μα η καινούρια σύζυγος ήταν ένα τέρας. Καθόλου δεν γουστάρισε την έρημη Χιονάτη. Excuse me. Και από την πρώτη τη στιγμή την έβαλε στο μάτι. Μέχρι που πήρε εκτελεστές για να την καθαρίσουν και από το πρόσωπο της γης να την εξαφανίσουν. Τρέχει η έρμη να κρυφτεί μες στο πυκνό ρουμάνι και εκεί μπροστά της ξαφνικά βγαίνουν 7 τσομπάνοι. Ο Λιάς, ο Νίκος, ο Ψαρός, ο Κίτσος με το Μούσι, ο Γιάνς, ο Κότσος και ο Μικρός, που τον φωνάζαν Λούσι. Την πήρανε στη στάνη τους, την τάισαν μυζήθρα, του λουμωτήρι με ελιές, μέλι από κερίθρα. Την πλύνανε, την ντύσανε, τις κάνανε και δώρα. Και κάτω από τα φουστάνια της μπες βιές όλη την ώρα. Μιλώντας μεταφορικά, μην το παρεξηγείτε. Και ότι κάτι πονηρό γινότανε σκεφτείτε. Κύριοι και οι 7 βοσκοί με κάπα κεφαλαίο. Θέλω να με πιστέψετε, είναι όπως σας τα λέω. Ώσπου μια μέρα μίλησε η τύχη η καλή της. Και ο πρίγκιπας της περιοχής παρκάρει στην αυλή της. Σφόδρα την καψουρεύεται, την παίρνει στην αγκάλι, την ανεβάζει στάλογο και από εδώ παν κι άλλοι. Και λένε οι γεροντότεροι, όποιος αποτολμήσει ακόμη και τη σήμερον το δάσος να διασχίσει, να αντύχει στις ρεματιές, κλάμα γοερό θα ακούσει. Είναι οι τσομπάνιδες που κλαίν, εκτός από το Λούσι. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον φίλο με το πρωτότυπο ψευδώνυμο Lord Byron και να σας πω ότι μπορείτε ελεύθερα να στέλνετε και εσείς τα έργα σας και τις δημιουργίες σας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ άλλωστε, τι κάνουμε. Με ξαναειδοποιούν από το control, ότι τελειώσαμε για σήμερα. Αυτά ήτανε. Έτσι για να μπορέσετε κι εσείς να τα χωνέψετε με την καλή έννοια. Παρ' όλα τα αυτά, εάν και εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε. Παράπονα, αιτήματα, εκφράσεις θαυμασμού, κουτιά με γλυκά, θέσεις πάρκινγκ σε διάφορα γκαράζ, εισιτήρια για το εξωτερικό, δεχόμαστε τα πάντα, είμαστε βολικοί. Υπάρχει μια πληθώρα τρόπων που μπορείτε να το κάνετε. Πρώτα απ' όλα, η 7Arts έχει μια τεράστια, μια βυσαλαία, τολμώ να πω, μια κολοσιαία παρουσία σαν τον Godzilla σε όλα τα social media. Άμα γράψετε 7Arts οπουδήποτε, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, τοπικές εφημερίδες, ο τελάλης του χωριού, ο διάκος που λέει τη λειτουργία, σίγουρα θα μας βρείτε. Ύστερα έχουμε και email, γιατί αλίμονο τώρα. Εδώ θα σας πω και ένα αστείο, ότι γράφει λέει ένα παιδάκι μια έκθεση και λέει βεβαίως μερικοί χρησιμοποιούν ακόμη παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας όπως είναι το email. Το email λοιπόν, η παραδοσιακή μέθοδος επικοινωνίας είναι, το ξεχάσα, θα σας το πω μετά, το θυμήθηκα το mail, είχα επιφύτηση, είναι hello@7arts.tv. Θέλετε να το ξαναπώ? hello@7arts.tv. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από τον Αρχιμίδη και από εμένα, γεια σας!